Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Τετάρτη σήμερα, 7 Απριλίου, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τον κύριο Γιώργο Χατσισαρόγλου. Κύριε Χατσισαρόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στο site, σε όλους τους συντελεστές που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι κοντά μας και θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αθήνα, προπονητές, παράγοντες, ποδοσφαιρίστριες. Θέλω να τους ευχηθώ για την Αλφα Εθνική που ξεκινά την Κυριακή να έχουν μια καλή αρχή, μια πορεία χωρίς τραυματισμούς, υγεία σε όλους, να παλέψουμε αυτήν την πανδημία που έχει αλλάξει τη ζωή όλων, αλλά και για τις άλλες τις ομάδες της Β και Γ κατηγορίας. Θα ήθελα να τους πω ότι να έχουν καλή δύναμη και ότι τα καλύτερα θεωρώ πως έρχονται. Ωραία. Πρώτον, κύριε Χατσαρόγλου, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια επανεκλογή, όπως είπατε. Ως εκλογή ήταν αναμενόμενη, αλλά και ως διαδικασία, μια πρωτόγνωρη διαδικασία που δεν την είχαμε ζήσει ποτέ κανένας από εμάς σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω όμως έγινε με επιτυχία και είχε ευχάριστα αποτελέσματα, γλιτώνοντας, ας πούμε, διάφορα που σε μια γενική συνέλευση εκλογική συνηθίζεται να αποτελούν πρόβλημα. Εμείς είχαμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εγκεκριμένη από την ελληνική κυβέρνηση, την πλατφόρμα ZEVS, και μπορώ να πω ότι τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά. Νέος πρόεδρος ο κύριος Ζαγοράκης, αναπληρωτής πρόεδρος ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, ο πρόεδρος της Ένωσης της Αθήνας, αντιπρόεδρος ο κύριος Αντωνίου της Πέλλας και ταμείας ο κύριος Τζαφέρης της Δυτικής Αττικής. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο θα υπάρχει μια συνεδρίαση, έτσι, για να οριστούν για τις επιτροπές, έτσι δεν είναι, κύριε Χατσαρόγλου? Ναι, ναι, οι οκτώ διαρκείς επιτροπές, 10 είναι στο σύνολο. Η μία εκλέγεται υποχρεωτικά από τη Γενική Συνέλευση. Ήταν μέσα στην ίδια διαδικασία που εκλεγήκαμε και εμείς ως μέλη της εκτελεστικής. Και η άλλη, η οποία ανήκει στην FIFA και την UEFA, είναι η Επιτροπή Διαιτησίας. Επομένως, 8 διαρκείς επιτροπές, οι οποίες το Σάββατο και αυτές θα έχουμε την πληρότητα, θα τελειώσει νομίζω και αυτή η διαδικασία το Σάββατο και θα μπορούμε από εβδομάδα η ΕΠΟ να ξεκινήσει τα νέα σχέδια, τα οποία σίγουρα θα δοθεί ένα ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη. Νέα εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον κύριο Ζαγοράκη στην Προεδρία. Ναι, νομίζω ότι κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή στον Πρόεδρο έρχονται και νέα πράγματα, νέες ιδέες. Πιστεύω ότι και σε συζήτηση που έχω έρθει με τον κύριο Ζαγοράκη, έρχονται νέα πράγματα, όπως το είπατε και εσείς. Ωραία. Τα προηγούμενα χρόνια, στην προηγούμενη θητεία, ήσασταν ο επικεφαλής του ποδοσφαίρου γυναικών, των τριών κατηγοριών του ποδοσφαίρου γυναικών. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας, έτσι, με το ποδόσφαιρο γυναικών? Κοιτάξτε, καταρχήν ήμουνα ικανοποιημένος από την πρώτη μέρα, γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι και όχι με την εσωτερική διακυβέρνηση ή τη διοίκηση, με ικανοποιεί ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα, πάλι είχαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια νέα επιτροπή γυναικών, μια νέα ρύθμιση από τη FIFA και την UEFA στο κωδικοποιημένο καταστατικό για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μία εφταμελής επιτροπή, άψογε όλοι οι συνεργάτες μου. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος στην προηγούμενη τετραετία με τους συνεργάτες στην επιτροπή. Μία παρέμβαση με καθήκοντα που επιβλήθηκαν από τη FIFA και την UEFA στην εκτελεστική επιτροπή, ότι όταν λένε γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, το αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι πρωτάθλημα, είναι κύπελο, είναι η ανάπτυξη,
είναι οι εθνικές ομάδες. Θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολλές χώρες το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι μια καινούργια ΕΠΟ, είναι άλλη μια ΕΠΟ. Έτσι, υπό την αιγίδα φυσικά της Κεντρικής Ομοσπονδίας. Και είχαμε, νομίζω, καλά αποτελέσματα, γιατί άλλαξαν πολλά στο γυναικείο ποδόσφαιρο την προηγούμενη τετραετία. Θέλετε να μου αναφέρετε και τους συνεργάτες σας στην Επιτροπή που ήταν μαζί σας? Ναι, είναι από τους πολύ στενούς συνεργάτες ήταν ο Δημήτρης ο Κλόντζας από τον Πόλο, την Εύση Θεσσαλίας, ο Στρατής ο Φρεγαδιώτης από την Χίο, ο Σταύρος Γεωργόπουλος από την Τρίπολη, ο κύριος Τραβόλεμος από την Ζάκυνθο, ο Αθανάσιος Χατζηπαντελής από τις Σέρες και ο Μπάμπης ο Κατσανάκης από την Έψη Φωκίδας. Ωραία. Τώρα θα παραμείνετε στην Επιτροπή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μακάρι μπορούσα να πω ένα ναι ή ένα όχι ή να πω τις πιθανότητες. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορώ να πω κάτι, διότι πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία για τις επιτροπές. Εξάλλου αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, αυτός είναι ο τρόπος μου να μην απαιτώ ή να μην ζητάω, να το πω διαφορετικά. Και θα ήθελα να αφήσω στην κρίση του κάθε Προέδρου. Το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε και εμείς οι Πρόεδροι των Ενώσεων, γιατί είμαι και Πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας. Νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από το έργο του. Μετά η επόμενη κίνηση που έχει να κάνει ένας Πρόεδρος είναι να εξετάσει το παρελθόν του καθενός, να γίνει κάποια συζήτηση. Έχει γίνει κάποια συζήτηση. Δεν έχω να σας πω κάτι το οποίο θα μπορούσε να δεσμεύσει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα της ΑΕ Εθνικής Γυναικών είχαμε μια πρώτη απόφαση για έναρξη προπονήσεων, μια δεύτερη 4. Απόφαση για πάυση των προπονήσεων και μια τρίτη απόφαση για επανέναρξη των προπονήσεων. Ναι, χάσαμε μια εβδομάδα, είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε. Χάσαμε μια εβδομάδα, αλλά πιστεύω ότι πέσαμε θύμα άλλων καταστάσεων οι οποίες παρέσυραν και εμάς. Φυσικά δεν συνέβη μόνο σε εμάς, συνέβη και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ούτε σε μία εβδομάδα, αποκαταστάθηκε η ζημία αυτή, να την πω ζημία. Εγώ πρόλαβα στις 5 Μαρτίου και είχα περάσει από το προηγούμενο συμβούλιο, όσο υπήρχε δηλαδή διοίκηση, την κανονική έναρξη που είναι και ήταν η 4 Τετάρτου. Το είχα κάνει πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς. Ήμουνα κανονικά μες στους χρόνους. Είχα η υπόσχεση που είχα δώσει ότι δεν θα ξεκινήσουμε 27-28 Μαρτίου. Ήταν η αλλαγή για 4 Απριλίου, αφού κατάλαβα ότι χάθηκε μία εβδομάδα από τις προπονήσεις και είχα φροντίσει να ξαναποκτήσουν οι ομάδες αυτήν την εβδομάδα. Τέλος πάντων, τα πράγματα μετά από πολλά αιτήματα πολλών ομάδων δεν ήταν έτοιμες οι ομάδες για 4 του μηνός. Τις καταλαβαίνω, τις δικαιολογώ απόλυτα. Πιστεύω όμως ότι αυτή η ημερομηνία που ξεκινάμε είναι ωριακά, αλλά αυτή η απώλεια της μίας εβδομάδας θα μας φέρει και σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, δυστυχώς θα αναγκαστεί να προστεθεί μία Τετάρτη άμα δεν πάρουμε παράταση για την αγωνιστική περίοδο, που μέχρι τώρα θέλω να ξέρετε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ισχύει ότι 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, το ποδόσφαιρο πρέπει να τελειώσει. Πάντως Τετάρτη θα είναι λίγο δύσκολο για τις ομάδες, κύριε Χατσαρόγλου, γιατί πολλά κορίτσια έλεγαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ προσπαθούσα να πείσω, επειδή έχω ζήσει πρωταθλήματα γυναικών, γι' αυτό το λόγο προσπαθούσα να πείσω αρκετούς παράγοντες ότι το πρόγραμμα βγαίνει ακριβώς, μην το πειράζετε, προσπαθείτε να αγωνιστείτε. Όποιος νομίζει ότι δεν μπορεί πραγματικά να μην αγωνιστεί, να μην παρασύρουμε και άλλους ανθρώπους μαζί μας, άλλους παράγοντες, άλλες ομάδες που κατάφεραν να είναι έτοιμες, γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Κάποιες ήταν έτοιμες και κάποιες δεν ήταν. Αλλά υπήρξαν και αντιδράσεις, όμως, υπήρχαν εκατέρωθαν.
Ναι, αυτός όμως που φρόντισε να είναι έτοιμος, είναι κρίμα να τον εμπλέκουμε σε μια τέτοια καθυστέρηση. Και το κακό αυτής της υπόθεσης, να ξέρετε ότι θα έρθει σε λίγες μέρες, δηλαδή εκεί όταν θα καταλάβουν από το οριστικό πρόγραμμα, γιατί ήδη έχει δοθεί το πρόγραμμα μιας εβδομάδας μόνο, και δει ότι θα πρέπει να αγωνιστεί Τετάρτη, εκεί θα καταλάβει ότι εκείνη η απώλεια ήταν πολύ σοβαρή αυτής της εβδομάδας, που δεν ξεκινήσαμε 4 του μηνός και θα ξεκινήσουμε 11, κυρίως στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είμαι σίγουρος, το έχω ζήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα να αγωνιστεί μια ώρα Τετάρτη. Άρα τώρα, εκτός από τις Καριάτιδες Σπάρτης, είναι κάποια άλλη ομάδα που δεν έχει δηλώσει συμμετοχή? Όχι, είναι μόνο μία ομάδα. Νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα τα καταφέρουν, αλλά δυστυχώς θα τα καταφέρουν δύσκολα, πολύ δύσκολα. Θα είναι ενός γύρου, έτσι, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, κύριε Κατσαρόλο? Θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, ναι, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Και εκεί, όσον αφορά την εφαρμογή της προκήρυξης, θέλαμε δηλαδή, μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω τώρα ότι θέλουμε, γιατί η καινούργια επιτροπή θα το αποφασίσει πλέον, ο στόχος, η υπόσχεση που δώσαμε όλοι μεταξύ μας πέρσι την ίδια εποχή, όταν και είπαμε ότι, γιατί συμφωνούν όλοι, αποδείχθηκε ότι συμφωνούν όλες οι ομάδες, συμφωνούν όλοι στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι πρέπει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της ΑΕθνικής να μην αποτελείται με πάνω από 12 ομάδες. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο ακριβώς. Αυτό το χτύπημα που δεχτήκαμε από την πανδημία, σε βάθος τριετίας κάναμε ένα πλάνο και συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι πρέπει να επανέλθουμε σε εκείνη την κατάσταση. Άρα υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει μία εμβόλυμη αγωνιστική, όπως μου είπατε, μία Τετάρτη? Όχι, μία υπήρχε ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Απλά εκείνη η Τετάρτη δεν περιλάμβανε σχολεία, φροντιστήρια κτλ. Ήτανε στις διακοπές του Πάσχα. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί θα αναγκαστούμε να έχουμε δύο Τετάρτες και θα πρέπει, νομίζω, θεωρώ εγώ, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω τι θα κάνει η Επιτροπή, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και αυτή να τη συμπτύξει μέσα στις διακοπές του Πάσχα. Δηλαδή να αγωνιστούμε και Μεγάλη Τετάρτη και την επόμενη Τετάρτη του Πάσχα. Όσον αφορά τον υποβιβασμό των ομάδων στη Β' Εθνική Γυναικών. Κοιτάξτε, είναι μια, εγώ είχα κάνει μια δέσμευση, είχα δεσμευτεί για κάτι. Ότι αν αγωνιστεί η Β' και η Γ' Εθνική θα πρέπει να τηρηθεί η προκήρυξη στο ακέραιο. Ότι αν δεν αγωνιστεί δεν πρέπει να πέσουν 4 ομάδες, πρέπει να πέσουν 2 ομάδες. Οι μισές δηλαδή από ό,τι είχε σχεδιαστεί. Εγώ θέλω να αναφέρω ότι αφού σήμερα έκανα την τελευταία διαδικασία σε συνεργασία με την Υγειονομική Επιτροπή της ΕΠΟ, ότι ενίσχυσα πάρα πολύ τον φάκελο προς την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, ο οποίος θα φτάσει εκεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί εμείς μιλάμε με τη Γενική Γραμματεία, άσχετα αν έχω επαφές με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, μιλάω με δύο μέλη. Έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μια άψογη συνεργασία μπορώ να πω. Και αφού σήμερα ο φάκελος που αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο, τη Β' και Γ' Εθνική, έκλεισε σήμερα στην ουσία, γιατί χρειάστηκε να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Και όταν λέω να προσθέσουμε κάποια πράγματα, εννοώ ότι οτιδήποτε είναι απαραίτητο, και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει, εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος, οτιδήποτε αυτό ενισχύει τη θέση μας για να ξεκινήσει η Β' και η Γ' Εθνική. Δηλαδή εγώ είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες ανακοινώσεις, Παρασκευή, ότι μπορεί να μην γίνει δημόσια η ανακοίνωση ότι η Β' και η Γ' θα ξεκινήσει, αλλά όταν θα έχουμε απόγευμα Παρασκευή ή Σάββατο ή και Κυριακή πρωί, το έχουμε δει και αυτό, μπορεί να συμβεί και αυτό, να ξέρετε, τη Νέα Κία, μέσα στη Νέα Κία θα είναι η Β' και η Γ' Εθνική Γυναικών σε έναρξη προπονήσεων. Άρα βγάζουμε είδηση, κύριε Χατζησαρόπουλο, ότι ναι, είστε αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Σήμερα το μεσημέρι τελείωσα. Εχθές το βράδυ εγώ συγκεκριμένα τελείωσα όλες τις διαδικασίες. Και σήμερα το πρωί μέχρι το μεσημέρι φρόντισα οι αποδέκτες, και έχω επικοινωνήσει και μαζί τους,
να έχουν ένα πλήρη φάκελο στον οποίο αιτιολογώ ότι η Β και η Γ Εθνική Γυναικών είναι απαραίτητα, απαραίτητο να γίνει δεκτό από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων να ξεκινήσουν τις προπονήσεις και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τελεστεί και το πρωτάθλημα. Δηλαδή αν διανύσουμε και 4 εβδομάδες προπονήσεων μπορούμε να κάνουμε και τα πρωταθλήματα και στις 2 κατηγορίες. Ούτως ή άλλως δεν είναι και πολλά τα παιχνίδια, κύριε Χατζησαρόπουλο. Δεν είναι πολλά τα παιχνίδια. Θα γίνει με λίγη πίεση, αλλά μπορεί να γίνει το πρωτάθλημα της Β και Γ Εθνικής Γυναικών. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό ότι πρέπει να γίνει, ότι δεν πρέπει να έχει λευκή σελίδα αυτά τα 2 πρωταθλήματα, δεν πρέπει να έχουμε παύλα. Γιατί νομίζω ότι μετά θα κάνουμε κακό. Δηλαδή ότι, να μην το πω έτσι ομά ή να το πω διαφορετικά, θα υπάρχουν ομάδες που δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν ποτέ. Εσείς που μιλάτε με τους παράγοντες των ομάδων, τα σωματεία θέλουν να ξεκινήσουν, θέλουν να αρχίσουν... Θέλουν όλοι. Θέλουν όλοι. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν όλοι. Θέλουν να παίξουν και μάλιστα το καταλαβαίνω και αυτό. Έτσι είναι λογικό να υπάρχει. Υπάρχει μια πίεση προς τις αθλήτριες από ομάδες της Α Εθνικής λέγοντας ότι εσείς δεν πρόκειται να παίξετε, ελάτε σε εμάς. Αυτός είναι ο λόγος που λέω ότι ενδεχομένως να καταστραφούν και ομάδες σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει η Β και η Γ Εθνική. Και εγώ γίνανε... θεωρώ ότι... Με συγχωρείτε, Τζακώτο, κύριε Χατζησαρόγλου, γίνανε αρκετές μεταγραφές με παίκτριες από ομάδες Β και Γ Εθνικής γυναικών. Έχουν πάει σε ομάδες Α Εθνικής για αυτό το λόγο που αναφέρατε πριν. Ναι, αλλά υπάρχει παράταση μεταγραφών και αν τα πράγματα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν στη Β και Γ Εθνική, μπορούν και να επιστρέψουν. Υπάρχει παράταση μεταγραφών μέχρι πότε, κύριε Χατζησαρόγλου? Νομίζω μέχρι τις 26 του μηνός. Ωραία. Άρα, αν όλα πάνε καλά, θα δοθεί ένας μήνας για να θα υπάρχει ένας μήνας διάρκεια προπονήσεων για τις ομάδες, της Β και της Γ. Κοιτάξτε, έχω μία τηλεδιάσκεψη σε λίγα λεπτά από τώρα που σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχα κάνει μαζί τους συμφώνησαν, γιατί υπήρχαν και προπονητές και παράγοντες στην τηλεδιάσκεψη, συμφώνησαν ότι μία μίνι προετοιμασία 4 εβδομάδων ή ακόμη και 3,5 εβδομάδων είναι αρκετή, ό,τι σου φτάνει. Θα υπάρχουν βέβαια και εμβόλυμες αγωνιστικές Τετάρτες, έτσι δεν είναι, κύριε Χατζησαρόγλου? Προκειμένου να βγει το πρόγραμμα. Μόνο μία. Μόνο μία. Ναι. Ωραία. Και αν διεξαχθεί η Β και η Γ Εθνική Γυναικών, τότε από την Α θα έχουμε 4 ομάδες θα υποβιβαστούν. Από κάθε όμιλο να υποβιβάζονται. 4 ομάδες από κάθε όμιλο να υποβιβάζονται. Και να ανέρχονται από τη Β στην επόμενη κατηγορία 2 και 2. Με σκοπό δηλαδή να τηρήσουμε τη μείωση που σχεδιάσαμε, ότι το επόμενο πρωτάθλημα, αν όλα πάνε καλά, να είναι με 9 ομάδες. Ωραία. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τα έξοδα διαιτησίας που πληρώνουν οι ομάδες. Και τα Κοιτάξτε, μεταφορικά. Επειδή εμείς είχαμε φανταστεί πώς θα είναι το 2021, καταφέραμε και πήγαμε σε μια τεράστια μείωση που και οι ομάδες οι ίδιες αναγνωρίζουν ότι το ποσό είναι, μπορώ να πω, ενδεικτικό πλέον. Δηλαδή όσον αφορά τη διαιτησία, αυτό το είχαμε μελετήσει από πριν, πέρσι, και καταφέραμε να πετύχουμε δηλαδή μια σοβαρή... στο νέο προϋπολογισμό που εγκρίθηκε 5 Μαρτίου για το γυναικείο ποδοσφαιρό, έχουμε μία από τα προβλεπόμενα μία αύξηση περίπου στο 15%, το οποίο και εκείνο έχουμε τη διάθεση να το δώσουμε στις ομάδες που θα έχουν μεγάλα έξοδα όσον αφορά τις μετακινήσεις τους. Δηλαδή έχουμε προβλέψει και αυτό και μάλιστα έχουμε και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι θετικό, διότι
είναι, ξέρετε, δύσκολες οι εποχές από οικονομικής άποψης και για τις ομάδες και για όλους, έτσι είναι. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι εμείς καταφέραμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μια μετακίνηση η οποία θα είναι με πολλά έξοδα. Ωραία. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω αν στα πλάνα υπάρχει να βρεθεί κάποιος χορηγός. Μιλάω για το ποδόσφαιρο γυναικών, όπως είναι στο ανδρικό κομμάτι, ώστε και αυτός ο χορηγός να μπορεί να... Θα σας πω τι έχω κάνει εγώ, δηλαδή τι υπάρχει ήδη σε απόφαση. Τώρα αυτό που θα σας πω θα μου πείτε και αυτό είναι είδηση, γιατί πράγματι δεν έχει γίνει γνωστό. Έχουμε πάρει μια διαδικτυακή πλατφόρμα στο γυναικείο ποδόσφαιρο από τις 5 που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδία. Τις κάναμε 6 και η μία είναι για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και υπάρχει ήδη ένας σχεδιασμός για την προβολή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλες οι επαφές που έχουμε κάνει για χορηγούς ενισχύει τη θέση μας η προβολή. Είναι κάτι που το έχουμε εξασφαλίσει ήδη. Έχει περάσει ήδη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και έχει εγκριθεί. Υπάρχει διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία μπορεί να μπει, παράδειγμα λέω, και στο YouTube, αλλά μπορεί να γίνει και παραχώρηση στις ομάδες με κωδικό link, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί για να μπορεί να τον αποκτήσει κάποιος. Είναι κάτι που θα φέρει έσοδα στις ομάδες, αλλά θα φέρει και έσοδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, διότι οι χορηγοί θα έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά όταν υπάρχει προβολή live. Ωραία. Τώρα ήθελα τη γνώμη σας. Υπάρχει εθνική νεανίδων και εθνική κορασίδων. Αλλά δεν έχει ακόμα υπάρξει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο γυναικών, πρωτάθλημα υποδομών. Όπως είναι στα ανδρικά τμήματα. Ναι, κοιτάξτε όμως, παράδειγμα, να σας πω τώρα κάτι. Η Δράμα, που είναι ένας μικρός νομός, γνωρίζετε πιστεύω. Βεβαίως. Έτσι. Στα πρωταθλήματα υποδομής έχει ήδη 2 γυναικείες ομάδες. Δηλαδή υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν επίσημοι αγώνες. Επειδή το ίδιο συμβαίνει σε πολλούς νομούς, φυσικά σε κάποιους δεν συμβαίνει καθόλου, το καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει στον τομέα της ανάπτυξης, στον τομέα των υποδομών, ότι δεν υπάρχει έργο. Υπάρχει έργο. Έχουν δικαίωμα να κάνουν επίσημα παιχνίδια. Προβλέπεται από τον κανονισμό ποδοσφαίρου. Προβλέπεται από τις προκηρύξεις των ενώσεων. Έχει η Αθήνα ακαδημίες. Κάνουν αγώνες τα παιδιά. Φυσικά δεν υπάρχει κάτι παραπλήσιο, εάν μου πείτε για τις μεικτές ομάδες, ας πούμε, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ανάπτυξης. Σε παιδών ή σε παμπέδων, έτσι, ή σε νέους. Ναι, νομίζω όμως ότι είναι κάτι που κινείται, αλλά δεν κινείται με τον ίδιο ρυθμό που κινείται στους άνδρες. Εγώ σας είπα ένα ζωντανό παράδειγμα που αφορά το δικό μου το νομό και σας λέω ότι συμμετέχει στο πρωτάθλημα, σε 2 πρωταθλήματα κιόλας, 2 γυναικείες ομάδες. Μάλιστα. Τώρα ήθελα να σταθώ πάλι στο οικονομικό, διότι το οικονομικό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για τα σωματεία. Βλέπουμε ότι οι γυναικείες ομάδες έχουν διαλυθεί. Υπήρχαν κάποιες ομάδες που δεν υπάρχουν πια τώρα. Ναι, κοιτάξτε όμως, ότι πιστεύω όλοι να αντιλαμβάνεστε ότι μετά το 2012, μία κρίση που ξεκίνησε το 2008, αλλά έφτασε στο Zenith το 2012 ή στο 2013 ή στο 2014, ας πούμε, που εκεί διαλύθηκαν κάποιες ομάδες, νομίζω ότι γενικά η οικονομία, όχι της Ελλάδος, του πλανήτη, βίωσε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην επηρεαστεί όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και το ποδόσφαιρο. Έχει γίνει ήδη αυτό. Εγώ νομίζω ότι εκεί οφείλεται. Εσείς κύριε Χατσαρόγλου, είστε ικανοποιημένος από
τα προηγούμενα 4 χρόνια που ήσασταν επικεφαλής του γυναικείου ποδοσφαίρου? Εγώ είμαι ικανοποιημένος γιατί κατάφερα να δω πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια φάνταζαν δύσκολα ή απίστευτα. Θέλω να αναφερθώ δηλαδή κυρίως για τις επιτυχίες των εθνικών ομάδων, ότι όλα αυτά ήρθαν, όλες αυτές που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, όλες αυτές οι επιτυχίες ήρθαν από την αλλαγή που κάναμε και σκεφτήκαμε ότι ένα κύπελο με τις ίδιες ποδοσφαιρίστρες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα είναι κάτι παραπλήσιο, είναι το ίδιο. Και κάναμε από την πρώτη χρονιά την αλλαγή να κάνουμε το κύπελο αναπτυξιακό, δηλαδή κάτω των 16. Έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα φανήκανε στις συμμετοχές που είχαν οι εθνικοί νέων κορασίδων και κορασίδων, οι εθνικές ομάδες στα προκριματικά ή στα τουρνουά, ακόμη και στις επιτυχίες που είχαν να προκριθούν και στο Elite Round. Από αυτό το λόγο και μόνο είμαι ευχαριστημένος, ναι. Ωραία. Τώρα, το team στις εθνικές ομάδες θα παραμείνει, θα συνεχίσει ως έχει? Κοιτάξτε, μέχρι τον Ιούνιο ούτως ή άλλως, έτσι, θεωρώ πως θα παραμείνει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε και να συνεχίσει, διότι λόγω της πανδημίας δεν μπορεί να κριθεί. Είναι πολύ δύσκολο να το κρίνεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη όμως, αλλά είναι και μια απόφαση που αφορά τις εθνικές ομάδες, την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και μετέπειτα όλη την εκτελεστική επιτροπή και όχι μόνο εμένα. Δεν βοηθάει δηλαδή μόνο εγώ να πω την άποψή μου. Ωραία. Τώρα, κύριε Χατσαρόγλου, ήθελα να σας ρωτήσω για τη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών, όπου είναι 9 όμιλοι με 4 ομάδες ο κάθε όμιλος. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ΓΑΜΑ Εθνική και είναι δύσκολο να κάνεις πρωτάθλημα και δύσκολες μετακινήσεις, γιατί υπάρχουν δύσκολες μετακινήσεις, είναι καθαρά λόγω γεωγραφικής θέσης της χώρας μας. Έτσι, δηλαδή, άμα ρίξετε μια ματιά στους ομίλους και πάτε να συμπτύξετε έναν οποιονδήποτε θέλετε εσείς, έναν που συνορεύει δηλαδή περιφέρεια, θα δείτε ότι μπορεί σαν περιφέρειες να συνορεύουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι περιοχές, αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η γεωγραφική θέση της χώρας μας, είναι περιοχές που είναι αδύνατο να διασυνδεθούν. Το χειμώνα κυρίως. Έτσι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν θέλω να πω παραδείγματα, γιατί αν πω παραδείγματα κάποιος που μας ακούει θα πει αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να συνδεθεί καν η Ρόδος με την ΚΟ. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Το χειμώνα. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πλούσια σε δρομολόγια είτε πλοίων είτε αεροπορικών δρομολογίων. Είτε στη Χερσαία Ελλάδα, είναι πλούσια το καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν είναι απλά φτωχή, είναι πανφτωχή. Αυτός είναι ο λόγος. Ωραία. Τώρα ήθελα να ρωτήσω ότι για τις ομάδες Α Εθνική Γυναικών υπάρχει κάποιο κονδύλι για να ενισχυθούν οικονομικά, έτσι δεν είναι, κύριε Χατσαρόγλου? Υπάρχει ένα σχεδιασμός για να ενισχυθούν οικονομικά, αλλά κυρίως αυτοί που θα πληθούν από προβλήματα, έτσι, από διάφορα προβλήματα, τα οποία είσαι υποχρεωμένος, νομίζω, ένας που κάνει κάποιο σχεδιασμό, να τα προβλέψει. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, έτσι, κάνοντας τον απολογισμό, έτσι, κύριε Χατσαρόγλου, για την προηγούμενη τετραετία και πάνω στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο οποίο αναλάβατε εσείς την ευθύνη. Κοιτάξτε, η προηγούμενη τετραετία δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος εγώ προσωπικά, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η Α Εθνική πρέπει να είναι κόσμημα, ότι πρέπει να αποτελείται με 12 ομάδες το περισσότερο. Έτσι, δηλαδή θα πίστευα, είχα δυσκολευτεί να αποφασίσω το 10 με το 12. Δεν σκέφτηκα ποτέ το 14 για παράδειγμα. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα έπρεπε να είναι το πολύ 12 ομάδες. Επομένως,
Δεν μπορεί να είμαι εγώ ικανοποιημένος και ευχαριστημένος, διότι η πανδημία χτύπησε στη μέση και έκανε πολύ κακό, κυρίως στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Θεωρώ περισσότερο κακό έκανε στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωραία. Την Κυριακή θα πάτε σε κάποιο γήπεδο να παρακολουθήσετε κάποιο παιχνίδι? Ναι, έχω την τύχη να είναι πολύ κοντά μου από εκεί που βρίσκομαι, από εδώ που βρίσκομαι εγώ, η Δόξα 2016, η οποία αγωνίζεται με την ομάδα της Βέρειας. Είμαι τυχερός, νομίζω ότι θα μπορώ πολύ εύκολα να πάω να δω το πρώτο αγώνα, τόσο πολύ που τον επιθυμούσα τον αγώνα, και τουλάχιστον θα με φέρει σε μια ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση να δω επιτέλους τον αγώνα, να δω την έναρξη. Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Χατσαρόγλου, θα ήθελα το δικό σας μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών, στις ποδοσφαιρίστριες, στους προπονητές, προπονήτριες, στους παράγοντες των ομάδων. Τι θα θέλατε εσείς, κύριε Χατσαρόγλου, να τους πείτε? Κοιτάξτε, στις αθλήτριες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλω να τις ξαναπώ για ακόμη μια φορά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από αυτό που βλέπουν στο ανδρικό ποδόσφαιρο, ότι είναι άξιες που μπορούν και ανταποκρίνονται, ότι δεν δικαιολογούνται να μην ανταποκρίνονται και πρέπει να έχουν το ζήλο για να πετύχουν στην ανώτερη βαθμίδα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Δηλαδή θα πρέπει πλέον οι αθλήτριες, κυρίως οι μικρότερες, να πραγματοποιήσουν το όραμά τους, δηλαδή το όνειρό τους, αυτό που σκέφτονται, αυτό που τους έφερε κοντά στο γήπεδο. Στους προπονητές θέλω να πω σχεδόν το ίδιο, ότι θα ήθελα να αντιμετωπίζουν τις αθλήτριες όπως θα αντιμετώπιζαν και σε μια ανδρική ομάδα. Δεν υστέρουν σε κάτι οι αθλήτριες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με τους αθλητές άνδρες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Στους παράγοντες, κάτι που τους το έχω πει ήδη, αλλά θα το πω και μέσα από τη δική σας εκπομπή, ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις, πρέπει να στηρίξουν περισσότερο, πρέπει να βάλουν, με λαϊκή φράση, περισσότερο πλάτη πλέον για αυτήν τη χρονιά και για την επόμενη. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί να έρθουμε στην κανονικότητα. Ωραία. Μια και είστε και πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Εκεί τα πράγματα, παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι και τόσο καλά. Ήδη για τα εθνικά πρωταθλήματα, ήδη για τις γυναίκες παράδειγμα ή για τη γάμα εθνική, ήδη για τη Β' και Γ' εθνική γυναικών που θέλουμε να ξεκινήσει, κάθε πρωί που παρακολουθούμε ή το μεσημέρι που παρακολουθούμε δηλαδή την εξέλιξη της πανδημίας, τρομάζουμε, πιστεύουμε ότι όλα θα γκρεμιστούν, ότι ο πύργος πάλι θα πέσει, βλέποντας ότι στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι, όταν έκλεισε 24ωρο εφημερεύω νοσοκομείο, έκανε 63 εισαγωγές, και βλέπουμε εφημερεύω νοσοκομείο στην Αθήνα με 82 εισαγωγές το 24ωρο. Έτσι, όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα εμείς, ξέρετε ότι μπορούν ανά πάση στιγμή να βγουν εκτός σχεδίου, να βγουν εκτός πλάνων, να μην υπάρχει τίποτε από όλα αυτά που σχεδιάζουμε έτσι ξαφνικά. Αλλά απόλυτα δικαιολογημένα, γιατί προέχει δημόσια υγεία και αυτή η πανδημία φάνηκε ότι δεν παίζει καθόλου. Άρα η σεζόν να θεωρηθεί ως μη γενόμενη για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα? Εδώ, παιδιά, σας είπα, κινδυνεύουμε να, αφού πάμε από το κακό στο χειρότερο, κινδυνεύουμε και σε άλλα πρωταθλήματα που δεν το πιστεύουμε να αντιμετωπίσουν και αυτά τέτοιου είδους προβλήματα. Πάντως για το τοπικό ποδόσφαιρο, ναι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τις ακαδημίες, πρέπει να λειτουργήσουν οι ακαδημίες, να αρχίσουν οι προπονήσεις? Νομίζω ότι εκεί έχουμε παρουσιάσει την καλύτερη έκθεση από όλες. Νομίζω ότι εκεί θα μας καταλάβουν όλοι, όλη η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Όλη η Επιτροπή θα συνειδητοποιήσει ότι έκανε λάθος, ότι τουλάχιστον μέχρι 12 χρονών, κάτω των 12 ετών, θα έπρεπε να αγωνίζονται, να γίνονται και πρωταθλήματα, να γίνονται και προπονήσεις κανονικά. Και περιμένουμε και την Παρασκευή αυτή μαζί με τα γυναικεία πρωταθλήματα της Β' και Γ' Εθνικής Ποδοσφαίρου, περιμένουμε και για
της Ακαδημίας να έχουμε έναρξη. Αλλά εγώ εξακολουθώ να λέω ότι κακώς δεν είχαμε έναρξη ή κακώς σταματήσανε. Άρα εσείς προσωπικά, κύριε Χατζαρόπουλο, είστε υπέρ της έναρξης των προπονήσεων των ακαδημιών. Απόλυτα, να γίνονται ανα γκρουπ σε ένα γήπεδο ο οποίος είναι ένας ανοιχτός χώρος. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο, δεν μπορεί να σε απαντήσει κανένας άνθρωπος όταν κάνεις το λογικό, τη λογική ερώτηση ότι πόσοι 25 τετραγωνικά υπάρχουν 20 έως 25 παιδιά σε κλειστό χώρο και δεν μπορούν σε 6.000 τετραγωνικά ή 7.000 τετραγωνικά σε ανοιχτό χώρο πάλι 20 παιδιά, όχι 25, 20 φτάνουνε να κάνουν μία ώρα προπόνηση την ημέρα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να με απαντήσει κανείς. Και κάτι τελευταίο, τι θα θέλατε να πείτε στους παράγοντες των σωματείων στην Ένωση Δράμας όπου είστε ηγείστε. Πρώτα απ' όλα εγώ όμως να πω για τα σωματεία που στους παράγοντες των σωματείων του γυναικείου ποδοσφαίρου ότι άσχετα αν είμαι στη Γυναικεία Επιτροπή Ποδοσφαίρου ή δεν είμαι, με ξέρουν, τους ξέρω, έχω μιλήσει με όλους, είμαι στη διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειαστούν, είτε είμαι στην Επιτροπή είτε δεν είμαι. Στους παράγοντες του δραμηνού ποδοσφαίρου θέλω να τους πω ότι πρέπει να έχουν κουράγιο, να τους ευχηθούν δύναμη, ποιο είναι υγιής, γιατί η Δράμα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο δέχτηκε πολύ άσχημα την επίθεση αυτού του ιού. Είχαμε θύματα, είχαμε νεκρούς. Ήταν ένας νομός που υπέφερε πάρα πολύ αυτό το δείγμα. Φυσικά τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα εδώ, γιατί αυτή τη στιγμή που έχει πληγεί περισσότερο από όλες. Θέλω να πω ότι μακάρι ως το δυνατό γρηγορότερα να έρθουμε στην κανονικότητα. Και μια που είσαστε μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο γυναικών, ποια είναι η εμπειρία που αποκομίσατε από τις γυναίκες? Οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά στο χώρο του ποδοσφαίρου, κύριε Χατζησαρόγλου. Έχουν μπει δυναμικά, αλλά όπως σε όλους τους χώρους, οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και έχουν ιδιαίτερο ζήλο για αυτό που κάνουν. Νομίζω ότι είναι πολύ δυσκολότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο όσον αφορά την παραγωνιστική συμπεριφορά από ότι το ανδρικό. Εσάς ήταν δική σας επιλογή να ασχοληθείτε όταν πριν 4 χρόνια? Η επιλογή μου ήταν να ασχοληθώ οπωσδήποτε στο αγωνιστικό κομμάτι. Πριν 4 χρόνια. Αλλά επειδή ήταν ένα ποδόσφαιρο το οποίο το ζήσα. Έζησα πρωτάθλημα, Champions League, με γυναικεία ομάδα του νομού μου. Από το νομό μου. Ήμουνα κοντά. Προσφέρω πάρα πολλά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και ιδιωτικά και θεσμικά. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Από τότε που εγώ ήμουν παιδί, είχαμε εκεί, υπήρχε γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα. Ήταν κάτι δηλαδή που το ήθελα πολύ. Εσείς από την πλευρά σας θα προτρέπατε κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο, να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, κύριε Χατζησαρόγλου? Εγώ θα προέτρεπα όλα τα παιδιά, γενικά είτε είναι κορίτσια είτε είναι αγόρια, να ασχοληθούν οπωσδήποτε με τον αθλητισμό, χωρίς να είναι πρωταθλητισμός. Οπωσδήποτε όμως το θεωρώ άκρως απαραίτητο. Σίγουρα όμως θα τα προέτρεπα προς το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που προσφέρει τα πάντα. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι, η θεωρία μου είναι οτιδήποτε, οποιοδήποτε άθλημα είναι με τα χέρια, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε σε ένα άθλημα που γίνεται με τα πόδια. Ωραία. Κύριε Χατζησαρόγλου, να σας ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία σε όποια επιτροπή επιλεγεί να είστε από εδώ και στο εξής. Να συμμετέχω, ναι. Υγεία πάνω απ' όλα και να υγεία μην έχουμε απ' όλα, ναι. Διακοπή στο πρωτάθλημα. Να ξεκινήσει την Κυριακή και να ακολουθήσει η Β' και η Γ' Εθνική Γυναικών, μακάρι χωρίς διακοπές.
Μακάρι να τελειώσουν όλα χωρίς να υπάρχει λευκή σελίδα σε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο γυναικών 2020-2021. Θα είναι πολύ μεγάλο κακό να πέσει λευκή σελίδα, να μπει παύλα. Πρέπει οπωσδήποτε να αγωνιστούμε. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι από τη θέση μας και όσο μπορεί ο καθένας, είτε αυτός είναι γονέας είτε παράγοντας, σε οποιοδήποτε όργανο ανήκει, είτε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο, πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το πρωτάθλημα και στις τρεις κατηγορίες. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αντίο. Γεια σας.